Θέλω να τονίσω πρώτα απ' όλα ότι η παρουσία όλων μας εδώ, με τη σοβαρότητα και την περίσκεψη που απαιτούν οι στιγμές, δίνει ένα μήνυμα ελπίδας, ακόμα και σιγουριάς θα έλεγα, στα μέλη και τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Γράφουμε στην πράξη τη νέα σελίδα για το κόμμα μας, μετά το αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα και την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Και κηρύσουμε την αρχή της συναρπαστικής διαδικασίας ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με τα δημοκρατικά εργαλεία που διαμόρφωσε ο χρόνος και η εμπειρία μας. Και με την ηθική και πολιτική στήριξη του εμβληματικού απερχόμενου Προέδρου μας, του Αλέξη Τσίπρα. Του πρώτου αριστερού Πρωθυπουργού της χώρας. Του επικεφαλής μιας κυβέρνησης που ανέλαβε στα πιο δύσκολα, στα πιο δραματικά χρόνια που γνώρισε η Ελλάδα με τα πολεμικά. Μιας κυβέρνησης που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και ταυτόχρονα αγωνίστηκε για τους οικονομικά ασθενέστερους, εκείνους και εκείνες που τότε, στα χρόνια της μεγάλης κρίσης, έπρεπε να αποτελέσουν την πρώτη προτεραιότητα μιας πραγματικά αριστερής, κοινωνικά δίκαιης κυβέρνησης. Αλλά και που με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα ανέλαβε και άλλη μια ιστορική ευθύνη, υπογράφοντας την Ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών. Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία διαδήλωνε στο πλάι της Χρυσής Αυγής, την ώρα που τα στελέχη μας, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, δέχονταν επιθέσεις ακόμα και έξω από τα σπίτια τους. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλαβε πρόεδρος ενός μικρού ελληνικού κόμματος ριζοσπαστικής αριστεράς και κατάφερε επί των ημερών του να μετατραπεί στο μεγαλύτερο κόμμα της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου στην Ευρώπη. Ένα κόμμα που ένωσε και ενέπνευσε ανθρώπους με καταγωγή από τη ριζοσπαστική και ανανοτική αριστερά μέχρι την οικολογία και τη σοσιαλδημοκρατία και το προοδευτικό κέντρο. Το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ έγινε γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο. Συνώνυμο της αριστεράς, συνώνυμο των κοινωνικών αγώνων, σύμβολο ενός ολόκληρου λαού που αγωνιζόταν για το δίκιο του απέναντι στους ισχυρούς της Ευρώπης. Με αυτή την παρακαταθήκη θα προχωρήσουμε και τώρα. Με πίστη στις αξίες και τα ιδανικά μας, με τη γνώση που μας προσφέρει η εμπειρία μας, αλλά και με την αυτοκριτική για όσα δεν κάναμε σωστά το προηγούμενο διάστημα. Η επόμενη μέρα έχει ήδη αρχίσει. Σε μια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, αλλά και για τον κόσμο, σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για τη νέα εποχή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ανοίγουμε με δύο λόγια σήμερα, με αισιοδοξία, με εμπιστοσύνη στα μέλη του κόμματος, την πόρτα για να περάσει το νέο κύμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτό που απαιτούν η συγκυρία και οι συνθήκες. Ξέρουμε, γνωρίζουμε πολύ καλά, όσοι και όσες βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα, αλλά και εκτός αυτής της αίθουσας, ότι η διαδικασία της εκλογής νέου Προέδρου δεν γίνεται σε συνθήκες θερμοκηπίου. Γίνεται, και έτσι πρέπει να γίνει, σε συνάφεια με την κοινωνία και τα προβλήματά της. Με ανοιχτά τα μάτια μας και τα μέτωπα της πάλης σε όσα συμβαίνουν αυτόν τον καιρό στη χώρα. Και δεν είναι υπερβολή να πω ότι αυτά που συμβαίνουν μόνο η προπαγάνδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη μπορεί να τα εμφανίζει ως περίπου φυσικά και αναπόφευκτα φαινόμενα της εποχής ή ακόμη και ως θετικά. Γιατί δύο και κάτι μήνες διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, μετά τις εκλογές του Ιουλίου, είναι μια διαδρομή τραυμάτων για την Ελλάδα. Μια διαδρομή που τους τραγικούς σταθμούς της παράγει η ιδεολειψία, η αναποτελεσματικότητα, η αλαζονία, η έλλειψη ενσυναίσθησης του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Η τρομακτική οικολογική καταστροφή που συνεχίζεται στον Εύρο. Η δολοφονική επίθεση των ξένων νεοναζί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η δράση ταγμάτων εφόδου και σερίφιδων που καταδιώκουν μετανάστες. Το ψέμα, η συγκάλυψη, η διαστρέβλωση που τα συνοδεύουν όλα αυτά από την πλευρά της κυβέρνησης. Όλα αυτά σίγουρα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αισιοδοξίας για το αύριο, αλλά και κανένα περιθώριο επανάπαυσης και ψυχασμού από τη δική μας πλευρά. Η εκλογική μας διαδικασία οφείλει συνεπώς να διεξάγεται ακριβώς στο πεδίο αντίστασης στις πολιτικές Μητσοτάκη και τα αποτελέσματά τους. Ο δημοκρατικός μας ανταγωνισμός οφείλει να είναι ανταγωνισμός για την καλύτερη αντιμετώπιση τους.
να βλέπει και να επιδιώκει το αύριο της επαναφοράς του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε τέτοια θέση, ώστε να προβάλλει και πάλι ως η εναλλακτική λύση στην καταστροφική διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν αξίζει στην Ελλάδα το καθεστώς ιδιοτέλειας και αδιαφορίας για την κοινωνική πλειοψηφία. Δεν αξίζει στην Ελλάδα η εικόνα ενός παντοδύναμου πρωθυπουργού και μιας πολυδιασπασμένης δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Δεν αξίζει στην Ελλάδα το τσούρμο της άκρας δεξιάς που έχει καταλάβει έδρανα στη Βουλή με την ενθάρρυνση, την ιδεολογική και ηθική κάλυψη της κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού. Η κοινωνία δεν μας περιμένει. Η Νέα Δημοκρατία και η ακροδεξιά είναι ήδη εδώ και ρίχνουν τη βαριά σκιά τους στο μέλλον της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Συντρόφισσες και σύντροφοι, μαζί με τον Γιώργο Βασιλιάδη, μαζί με όλα τα στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας και όλα τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής, αναλάβαμε μια πολύ δύσκολη αποστολή. Να οδηγήσουμε συντεταγμένα το κόμμα σε διαδικασίες εκλογής νέου Προέδρου. Σε μια πολύ αρνητική συγκυρία. Και σε αυτό το σημείο αισθάνομαι την ανάγκη ότι πρέπει όλοι μαζί να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος που δίνουν όλες τους δυνάμεις σε αυτή τη συλλογική μας προσπάθεια. Γιατί βαδίζουμε συλλογικά, με συντροφικότητα, με δημοκρατία, με αλληλεγγύη, με επίσης αξίες μας. Και βρισκόμαστε σήμερα μια εβδομάδα πριν από τον πρώτο σταθμό της επόμενης μέρας. Μια εβδομάδα πριν τη συλλογική, δημοκρατική και κορυφαία διαδικασία για την ανάδειξη νέας ηγεσίας. Μια διαδικασία που παρά τις δύσκολες συνθήκες του καλοκαιριού, αγκαλιάστηκε από τα μέλη μας, αλλά κυρίως αγκαλιάστηκε από τους αριστερούς και προοδευτικούς ανθρώπους. Και όλοι και όλες οι υποψήφοι και υποψήφιες πρόεδροι, με τις περιοδίες τους ολόκληρη τη χώρα, με τις πολύ πετυχημένες και μαζικές εκδηλώσεις και τις ομιλίες τους, αλλά πάνω απ' όλα με το περιεχόμενο του λόγου τους, έδειξαν ότι στην κοινωνία απευθύνονται, πρώτα απ' όλα, στα μέλη μας, στους ανθρώπους που μας ψήφισαν και κυρίως σε όλους και όλες που μας είχαν εμπιστευτεί παλιότερα και πρέπει να μας εμπιστευτούν ξανά. Με όραμα, με προοπτική, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μέσα στην κοινωνία, μέσα στους αγώνες, με προσήλωση στις ανάγκες και στις αγωνίες του κόσμου. Από μας εξαρτάται η διαδικασία πώς θα προχωρήσει και είμαι σίγουρη ότι όλοι μαζί και όλες μαζί, με όποιον ή όποια αναλάβει τη μεγάλη ευθύνη να τεθεί επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα τα καταφέρουμε. Οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου είναι ένα σημείο καμπής. Είναι μια ώρα ευθύνης για τον καθένα και την καθεμιά μας. Και πολλοί λένε, όλοι μας λέμε, ότι το μεγάλο μας στοίχημα είναι η προσέλευση στις κάλπες. Και πρέπει να το κερδίσουμε αυτό το στοίχημα. Πρέπει τα μέλη μας, αλλά και κάθε αριστερός προοδευτικός πολίτης που θα προσέλθει στις κάλπες, θα γραφτεί στο κόμμα και θα ψηφίσει την επόμενη Κυριακή, να δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα παρουσίας. Η προσέλευση του κόσμου θα πρέπει να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα. Ότι είμαστε εδώ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι εδώ και είναι δυνατός. Γιατί είμαστε το κόμμα που θέλει και αγωνίζεται για να εκπροσωπεί τα συμφέροντα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Για να εκφράσουμε τις έγνοιες και τις ανάγκες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Γιατί η Ελλάδα σήμερα χρειάζεται μια ισχυρή, ενωμένη, σοβαρή αριστερά. Έναν ισχυρό, ενωμένο, σοβαρό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που θα δώσει χώρο στην αλήθεια, υπόσταση στην αντίσταση, προοπτική στο μέλλον του τόπου και των ανθρώπων του. Αυτό πρέπει να είναι το κίνητρο και το πιστεύω κάθε μέλος του κόμματός μας. Υπάρχουμε για τα δύσκολα. Τα δύσκολα δεν τα φοβόμαστε. Δεν τα φοβηθήκαμε σε συνθήκες που όλα τα σκίαζε η φοβέρα των μνημονίων και της χρεοκοπίας. Έχουμε την εμπειρία, τις ιδέες, τις αρχές, τους ανθρώπους, για να δώσουμε τις νέες μας μάχες. Με τη νέα μας ηγεσία. Με αυτή μπορούμε και θα το κάνουμε, όλοι και όλες μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ.